τρίτο μέρος προκειμένου να αναπτύξουμε θέσεις και απόψεις υποψήφιων βουλευτών σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, όπως πράττουμε από την περασμένη εβδομάδα, με φόντο βέβαια τις εκλογές της 21 του Μάη. Προτάσουμε και θα αναφερθούμε στο διακύβευμα των εκλογών, σίγουρα ξεκινάμε από εκεί, αλλά βέβαια θα εστιάσουμε σε προβλήματα και σε ζητήματα τα οποία προβληματίζουν, ανησυχούν τους Κρητικούς, έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους, έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της Κρήτης, και εδώ είμαστε προκειμένου να ζητήσουμε από αυτούς τους ανθρώπους, τους υποψήφιους βουλευτές, συγκεκριμένες απαντήσεις. Θέλω σήμερα, εδώ στην Κρήτη σήμερα, να καλησπερίσω, να καλωσορίσω, να ευχηθώ και χρόνια πολλά στον κύριο Κωνσταντίνο Ανδρεαδάκη, υποψήφιο βουλευτή Λαστιού με τη Νέα Δημοκρατία. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Κύριε Γιώργο Αρμουτάκη, να σας καλησπερίσω, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς σας βρήκα στο στούντιό σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ θερμά. Και ο κύριος Γιάννης Γωνιανάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά στους Χρόνια πολλά, να είστε καλά κύριε Γωνιανάκη. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από μια επικαιρότητα η οποία τρέχει. Μια επικαιρότητα που αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή. Σίγουρα σήμερα ποιο είναι το θέμα το οποίο μας απασχολεί και μας δημοσιογραφικά, είναι το θέμα του Γεωργούλη, με την περίφημη καταγγελία για παρενόχληση. Θέλω να ξεκινήσω με εσάς κύριε Ανδρεαδάκη. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Τι είπε η Νέα Δημοκρατία, πείτε μας στο ΣΥΡΙΖΑ τι συμβαίνει. Δώστε μας απαντήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θα σταθώ στο σημείο το ότι εντάξει, έχει γίνει ένα παράπτωμα, έχει γίνει καταγγελία. Μάλιστα, περιμένουμε να τελεσιοδικήσει η απόφαση, να δούμε πώς θα προχωρήσει και μετά θα πάρουμε ξεκάθαρη θέση. Το θέμα εδώ πέρα που προκύπτει όμως είναι άλλο. Ότι να θυμίσω και στους τηλεθεατές τους ίδιους ότι όταν είχαμε την περίπτωση Λιγνάδη, από το ΣΥΡΙΖΑ είχαμε βολές κατά της κυβέρνησης, ότι έπρεπε να πέσει η κυβέρνηση, ότι για την Υπουργό Πολιτισμού, ότι έπρεπε να φύγει από τη θέση της. Ένα σωρό αντιδράσεις. Ένα σωρό αντιδράσει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, εδώ πέρα, στη συμπροκειμένη περίπτωση, βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει πάει εντελώς διαφορετικά. Ότι δεν έχει δώσει την ίδια διάσταση που είχε δώσει τότε στο περιστατικό. Ναι, αλλά τώρα έχουμε να κάνουμε με ένα πολιτικό πρόσωπο, τον κύριο Γεωργούλη. Ενώ τότε φαντάζομαι τον κύριο Λιγνάδη και όλα όσα είχαν ακουστεί, είχαμε να κάνουμε με έναν επικεφαλή ναι, του θεάτρου. Ναι, συμφωνώ, αλλά είναι λέγανε. Το ίδιο. Είναι το ίδιο. Γιατί θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Γιατί τότε λέγανε ότι η Νέα Δημοκρατία γνώριζε πολύ καλά τη δράση του κυρίου Λιγνάδη, αλλά δεν έπραξε τίποτα για να τον σταματήσει, για να κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει, επί του θέματος. Οπότε εκεί έγκυται το ότι είναι παρόμοιες καταστάσεις. Και έχουμε εδώ πέρα, και πέρα από αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα μας έχει μπερδέψει λίγο. Γιατί έχουμε την ανακοίνωση που αναφέρει ότι τέθηκε εκτός κόμματος, ύστερα από ενημέρωση, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Γεωργούλης λέει ο ίδιος ότι παραιτήθηκε. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αποπέμφθηκε. Εν τέλει, τι από τα δύο ισχύει? Μπορούμε να έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση ως προς αυτό, γιατί έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο. Λοιπόν, να πάμε έξω, κύριο Αρμουτάκη. Κύριε Αρμουτάκη, θα ήθελα ένα σχόλιο. Κοιτάξτε. Εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ορισμένοι λένε ότι δείξαμε αντανακλαστικά. Ναι, πιστεύω ότι. Δεν μπορώ να πω ότι έχω πλήρη ενημέρωση για το τι έγινε. Το ακούσαμε το πρωί στα μέσα, αλλά πιστεύω ότι είναι και κάποιο ένα προσωπικό θέμα. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Υπάρχει, δεν μπορείς να πεις και τώρα να καταδικάσουμε κάποιον. Να καταδικάσουμε κάποιον επειδή έκανε. Κάποιος έκανε μια καταγγελία για κάτι. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι συμβαίνει. Εγώ νομίζω και είναι νωρίς ακόμα να βγάλουμε συμπεράσματα. Στάση αναμονής, περιμένοντας εξελίξεις. Βεβαίως. Μάλιστα, κύριε Γωνιανάκη, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Μονοπολεί σήμερα την. Ναι, μονοπολεί και είναι καταδικαστέο και πρέπει να διερευνηθεί άμεσα. Και εδώ φανερώνεται ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει, όχι στο συγκεκριμένο γεγονός, αλλά σε όλα τα γεγονότα, η καθυστέρηση της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να γίνεται μια καταγγελία το 20 και μετά από 3 χρόνια να βγαίνει στη δημοσιότητα. Και να φανταστούμε και τις απλές γυναίκες που δέχονται και καταγγέλνουν πόσο κολλησιεργεί η δικαιοσύνη. Αλλά εκεί έχουμε να κάνουμε με τις βελικές αρχές όμως. Και με τις βελικές αρχές, αλλά είναι και ελληνικό φαινόμενο αυτό. Εδώ δείχνει και ουσιαστικά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζεται ουσιαστικά και τη γυναίκα, αλλά κυρία και τη βία κατά όλων, όταν γίνονται τέτοιες καταγγελίες. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια καθυστέρηση. Και αυτό είναι το σημαντικότερο σε αυτή τη φάση δηλαδή. Η καθυστέρηση στη δικαιοσύνη. Μάλιστα, να περάσουμε λίγο σε κάποιες θεματικές, όπως είπα στον πρόλογό μου, κάποιες θεματικές που αφορούν και τους Κρητικούς. Κύριε Ανδρεαδάκη, να ξεκινήσουμε λίγο με το κομμάτι, με τη θεματική της οικονομίας
Και αναφορικά με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα είναι ο στόχος στην επομένη των εκλογών. Σε περίπτωση που συνεχίσει, βέβαια, κερδίσει αυτή την πολυπόθητη αυτοδυναμία που λέει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης. Όπως είπατε, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας σε επικείμενες εκλογές είναι η αυτοδυναμία, είναι ένα ξεκάθαρο, μια ξεκάθαρη νίκη. Ζητάμε λοιπόν την ψήφο του ελληνικού λαού. Στόχος μας λοιπόν είναι να συνεχίσουμε το κυβερνητικό έργο, το επιτυχημένο κυβερνητικό έργο, παρόλες τις μεγάλες εξωτερικές κρίσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, τα βγάλαμε πέρα. Στην οικονομία, ποιος ήταν ο στόχος? Στην οικονομία, ο στόχος είναι ξεκάθαρος, έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η αύξηση των μισθών. Επίσης, να συνεχίσουμε το σπουδαίο έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει με τις υποδομές, με την ψηφιοποίηση του κράτους. Μην πάμε στις υποδομές. Θέλω λίγο στην οικονομία να εστιάσουμε. Υπάρχουν κάποιες αυξήσεις και στον κατώτατο μισθό. Πολλά έχουν ακουστεί. Υπάρχει μια κριτική από κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν αρκούν αυτά τα χρήματα, αν συνυπολογίσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό, με την ακρίβεια, με την επιδημιολογική κρίση και τις επιπτώσεις που ήδη φαίνονται μπροστά μας. Όπως είπατε λοιπόν, όλες αυτές η κυβέρνηση έχει κληθεί να αντιμετωπίσει εξωτερικές κρίσεις. Τις οποίες κρίσεις τις αντιμετώπισε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως προείπα. Φτάνει να σας πω ότι ίσως ό,τι έχει να κάνει με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, με τη στοιχεία της Eurostat είμαστε 4% από τις καλύτερες επιδόσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Μπορούσαμε να ακολουθήσουμε βέβαια και τη λογική που πρότασε ο ΣΥΡΙΖΑ και να εφαρμόζαμε το 0% στη φορολογία, όπως το εφάρμοσε η Ισπανία, με εκ του αποτελέσματος όμως τραγικές επιπτώσεις. Γιατί είδαμε μεγάλες αυξήσεις σε αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως είναι το γάλα, όπως είναι το βούτυρο. Ενώ εδώ πέρα με διάφορα μέτρα τα οποία πήραμε, όπως είναι το καλάθι του νοικοκυριού που λειτουργήσε τώρα τελευταία, είδαμε ότι τα μέτρα αυτά λειτουργήσαν, ότι λειτουργήσε ο ανταγωνισμός, ότι οι τιμές μείνανε χαμηλά. Και μπόρεσε ο κόσμος έτσι να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία να αντιμετωπίσει την εξωτερική κρίση. Κύριε Αρμουτάκη, πού στοχεύει το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ την επομένη των εκλογών? Κοιτάξτε, για τις πρώτες 50 μέρες που υπάρχει ένα οικονομικό πρόγραμμα, πώς θα το αντιμετωπίσαμε, μετά τη λέλαπα των τιμών, της αύξησης των τιμών που έχουν τελευταία, και αυτό φαίνεται και από... Ειδικά αυτές το διάστημα που ναι, μεν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αύξησε τους μισθούς, ξέρω εγώ, αλλά δεν λογαριάσαμε τον πληθωρισμό. Μας έχει όλα τα έχει υπερκεράσει. Πρώτο λοιπόν το πρόγραμμα είναι για την αύξηση των μισθών άμεσα. Μείωση τιμών, πώς θα γίνει μείωση τιμών? Με μείωση του ΦΠΑ, φόρου κατανάλωσης των καυσίμων. Ρύθμιση χρεών, ιδιωτικού χρέους και περικοπή τόκων από το ιδιωτικό χρέος. Το πρόγραμμα αυτό είναι κοστολογημένο. Τα χρήματα θα βρεθούν και από τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας, που μας λένε ότι είναι 90 δις τα έσοδά τους, τα οποία δεν έχουν ακόμη φορολογηθεί. Αν και πήρε η Νέα Δημοκρατία ένα μαξιλάρι από 37 δις, το οποίο το διαχειρίστηκε και είχε την άνεση να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι δεν έκανε σωστή κατανομή σε αυτά τα χρήματα που αφαιθήκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι οι αυξήσεις των τιμών και ακόμη θα συνιστούν. Έχω ένα σημερινό δημοσίευμα για το πόσο αυξάνει το κόστος. Το λέει εδώ πέρα, νέες ενεργειακές καταιγίδες στα τιμολόγια ρεύματος. Για μια ετήσια κατανάλωση 4.000 κιλοβατόρες που αφορά ένα σπίτι γύρω στα 100 με τα 120 τετραγωνικά, σήμερα πάγιο εγκατεστημένη ισχύως και ρυθμιζόμενη χρέωση πληρωμής 97 ευρώ από 1η Μαΐου 2023, το 97 ευρώ γίνεται 166,75, δηλαδή ποσοστό αύξηση 72%. Αυτό το δικαιολογούν ως εξής, λένε ότι θα αφορά την βελτίωση των δικτύων και των δικτύων της ΔΕΗ, της μεταφοράς ενέργειας. Μάλιστα, είναι κατανοητό. Αλλά
Πείτε μου, αυτά όλα δεν θα συμπαρασύρουν και τα άλλα, τις άλλες τιμές, τα άλλα είδη. Να ακούσουμε λίγο και την άποψη του κυρίου Γωνιανάκη, και επειδή γνωρίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί και τους οικοδόμους σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, θέλω να τον ρωτήσω με ποιον τρόπο μέσα από την πολιτική και το σχέδιο και το πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος μπορούν να δοθούν κίνητρα και στους εργοδότες για προσλήψεις και στους εργαζομένους να αναζητήσουν δουλειά. Καθώς ξέρετε το φαινόμενο της έλλειψης εργατικών χεριών και στην οικοδομή και στον ξενοδοχειακό κλάδο είναι αυξημένο. Είναι αυξημένα η ζήτηση, αλλά να πάρουμε πρώτο και κύριο δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή ο μισθός, η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση είναι στα 780 ευρώ μειχτά. Το 2011 ήταν 750 και έχουμε 2023. Και ειδικότερα δεν μπορεί να υπάρξει ακόμη αυτός ο νόμος, και ειδικότερα για τον ιδιωτικό τομέα, όπως να απασχολεί το δημόσιο. Το μισθό να τον κανονίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Ο νόμος Βρούτση, Αξιόγλου, που έχει παραμείνει ακόμη και σήμερα. Δηλαδή, σήμερα πώς θα ζήσει ένας εργαζόμενος με 670 ευρώ. Το ΚΚΕ έχει δώσει όλες τις δυνάμεις και με τροπολογίες, αλλά και μέσα στα συνδικάτα, στα σωματεία, ώστε να σταματήσει να καταργηθούν όλοι αυτοί οι νόμοι που περάσαν επί μνημονίων και συνεχίζονται ακόμη και σήμερα και εξυπηρετούν ουσιαστικά το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν γίνεται να σπάμε το ένα ρεκόρ μετά τα άλλα, επιχειρηματική ομίλη, στον τουρισμό στην Κρήτη, κατασκευαστικό τομέα, και να έχουμε μισθούς 670 ευρώ καθαρά. Ποιος μπορεί να ζήσει σήμερα με τον πληθωρισμό να έχει χτυπηθεί, η βενζίνη ήδη στα 2 ευρώ, ο λογαριασμός του ρεύματος σε όποιο σπίτι έρθει, πραγματικά ηλεκτροσόκ με το χρηματιστήριο της ενέργειας. Και πραγματικά όλα αυτά είναι υπολογική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση. Και το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά το κράτος έχει συνέχεια. Αυτό μας λέει κάθε κυβέρνηση που βγαίνει κάθε 4 χρόνια, χωρίς να καταργήσει ούτε ένα νόμο αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να φανταστούμε, και το βιώνουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, αλλά και οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, πραγματικά με τους μισθούς στα επίπεδα του 11 και ακόμη πιο χαμηλά, με τις τιμές στα ύψη, να μην μπορεί να ζήσει. Και πραγματικά εδώ χρειάζεται ενισχυμένο ΚΚΕ, και πρέπει να βγάλει συμπεράσματα ο εργαζόμενος σήμερα ο συνταξιούχος, ότι με ένα ενισχυμένο ΚΚΕ στη Βουλή και μέσα στους αγώνες πραγματικά μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω. Γιατί δεν μπορεί να μιλάμε σήμερα για ανάπτυξη, που όλοι την ευαγγελίζονται, για ταμείο ανάκαμψης, για δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά οι μισθοί ενός εκατομμυρίου εργαζόμενοι να είναι κάτω από τα 800 ευρώ. Και εδώ είναι το τραγελαφικό. Και πραγματικά η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι, δεν πρέπει να είναι ούτε αυτοδύναμη, και πρέπει να τη βρει πιο αδύναμη με ενισχυμένο ΚΚΕ για να βάλουμε ένα φρένο σε όλο αυτό. Είναι, κύριε Ανδρεαδάκη, ένα σκηνικό αυτό το οποίο μας περιέγραψε ο κύριος Γωνιανάκης, που δεν χωρά αμφισβήτηση, κυρίως στο κομμάτι των μισθών, των προβλημάτων, του προβληματισμού ενός μικρομεσαίου νοικοκυριού. Είστε ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος επιστήμονας, και έχετε βιώσει το λεγόμενο brain drain. Έλληνες ερευνητές, η νέα γενιά ερευνητών που φεύγει στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή. Η γενιά δική σας, βέβαια, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι ακόμα και το 2022-2023, που έχουμε περάσει τη λεγόμενη οικονομική κρίση, έχουμε βγει από τα μνημόνια, όπως πολλοί διαφημίζουν τα μεγάλα κόμματα, υπάρχουν ερευνητές που επιδιώκουν να βγουν προς τα έξω. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε ή ότι δεν μας ακουμπάει. Τι κάνουμε όμως για να το ανακόψουμε? Το θέμα είναι ότι, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, είναι να πιστέψουμε στο ελληνικό κράτος ότι μπορεί να τους στηρίξει. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε και εμείς συνέχεια της κυβερνητικής δράσης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει στηρίξει ξεκάθαρα και περιπτώσεις όπως ακούσαμε τώρα εδώ πέρα προηγουμένως, και με τα διάφορα επιδόματα που δοθήκανε σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κατά την περίοδο των μεγάλων κρίσεων που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Έτσι και τώρα έχουμε σκοπό να φτιάξουμε τα πανεπιστήμια μας να λειτουργούν όπως λειτουργούν τα μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο, έτσι ώστε να μην έχουμε εκροές νέων ανθρώπων, νέων επιστημόνων από τη χώρα μας. Επίσης, θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο πάνω στα μέτρα τα οποία άκουσαμε προηγουμένως από τον κύριο εκπρόσωπο εδώ πέρα, υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ. Τα μέτρα αυτά τα κοστολογεί ο ΣΥΡΙΖΑ γύρω στα 6 με 7 εκατομμύρια. Εγώ σας λέω ότι είναι 10 εκατομμύρια η κοστολόγηση. Δισεκατομμύρια, με συγχωρείτε. Εγώ σας λέω ότι είναι γύρω στα 10 δις το χρόνο. Εσείς λέτε 6 με 7. Μάλιστα. 1,8 δις με 2 δις είναι μία μονάδα του ΑΕΠ. Άρα το χρόνο έχουμε 3 μονάδες του ΑΕΠ. Από τη στιγμή που έχουμε δημοσιονομικό σύμφωνο, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Άρα οδηγούμαστε σε τέταρτο μνημόνιο. Είναι ένα κακογραμμένο πρόγραμμα, το οποίο αφήνει πάρα πολλά κενά. Πάρα πολλά κενά. Και επίσης θα διαπιστώσετε επίσης στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι λέει ότι θα καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης. Μα συγγνώμη, συμφωνώ απόλυτα, αλλά η εισφορά αλληλεγγύης έχει καταργηθεί ήδη από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε τίθεται εδώ πέρα. Κύριε Αρμουντάκη, αν και ανοίξατε την ατζέντα και θα ξεφύγουμε,
Πρέπει να απαντήσετε. Και εγώ θα πω το εξής. Ότι καλά όλα αυτά που λέει ο κύριος Ανδρεαδάκης. Αλλά το νομοσχέδιο το τελευταίο που κατατέθηκε στη Βουλή για τη μετονομασία της ΡΑΕ σε ΡΑΕ Ε, δηλαδή της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας που έχει γίνει ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Ποιο σκοπό έχει? Είναι για να δώσουμε το πλέον δημόσιο αγαθό να το δώσουμε σε ιδιώτες. Για ποιο λόγο? Και μετά λέμε να επαναφέρουμε επιστήμονες και να τους φέρουμε στην Ελλάδα να μην φύγουν έξω. Λοιπόν, πίσω λοιπόν από αυτό το νομοσχέδιο κρύβονται οι προθέσεις της κυβέρνησης για να ιδιωτικοποιήσει το νερό, την ίδρυυση, την αποχέτευση, την άρδευση και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Που ο σχεδιασμός και η υποπτία βάσει νόμων και παλαιότερων και πάντα, τη διαχείριση των υδατικών πόρων και η υποπτία των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ και ΔΥΜΗ και ΟΕΒ, είναι ευθύνη της πολιτείας. Όπως και η διαχείριση των απορριμμάτων. Αλλά ο κύριος Ανδρεαδάκης σας πήγε κάποια κίνηση. Μα όχι, κάνουμε κινήσεις. Κάνουμε κινήσεις όμως, ναι. Οι οποίες φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα, τα άλλα. Γιατί θα δώσουμε πάλι το νερό, θα το δώσουμε σε ιδιώτες, όπως δώσαμε και τη ΔΕΗ. Και βλέπουν τα αποτελέσματα σήμερα. Σήμερα δεν ξέρει, ένας παίρνει ένα λογαριασμό από τη ΔΕΗ και δεν ξέρει τι πληρώνει πλέον. Και όπως σας διάβασα, έχει το σημερινό. Που έχει από 1η Μαΐου αυξάνεται 72% οι τιμές των παγίων του ρεύματος. Μάλιστα. Κύριε Γωνιανάκη, ένα σχόλιο και αναφορικά με το κομμάτι των ιδιωτικοποιήσεων. Πολλά έχουν ακουστεί στο κομμάτι του νερού, με εκατέρωθεν θεπειράνα μέσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ποια η θέση του? Και θα ήθελα και ένα σχόλιο αναφορικά με το brain drain. Μέλες επιστήμονες που επιδιώκουν και φεύγουν στο εξωτερικό. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος πάνω σε αυτό το κομμάτι ποια είναι? Να σας πω, το πρώτο και το κύριο είναι πως μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι μικρές οι διαφορές. Αν σκεφτούμε την προηγούμενη τετραετία, το 50% των νομοσχεδίων ψήφισε από κοινού. Από το ΣΥΡΙΖΑ, στα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, αντίστοιχα το 70% από το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Και το λέμε αυτό γιατί δεν έχουν καμία ουσιαστικά διαφορά. Και για τις ιδιωτικοποιήσεις και το έγκλημα των Ντεμπών, να θυμίσουμε, με τον ΟΣΕ, ξεκίνησε από τα μνημόνια, υποτίθεται, προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πούληση του ΟΣΕ, όπως είναι και στο νερό, που πέρασε η ΕΔΑΠ στο υπερταμείο. Και στη Νέα Δημοκρατία στην ίδια λογική που λέει ιδιωτικοποιώ τα πάντα. Ακόμη και τον αέρα που αναπνέουμε τον πληρώνουμε κανονικά. Αλλά θα εμπορευματοποιηθεί και αυτός. Και ειδικότερα αυτές είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθούν πιστά τα δύο μεγάλα κόμματα. Και ειδικότερα εδώ πρέπει να μπει ένα φρένο και να πιστέψει ο εργαζόμενος στην δύναμή του. Και για το ότι φεύγουν σήμερα αναγκάζονται νέοι επιστήμονες και φεύγουν έξω, ενώ υπάρχουν τόσες ανάγκες στην Ελλάδα και ειδικότερα στους τομείς της υγείας, της παιδείας, αλλά παντού. Γιατί δεν υπάρχουν, δεν προκύπτονται μόνιμες θέσεις εργασίας με πλήρες ασφαλιστικά δικαιώματα. Και το κύριο ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχει. Ο μισθός, όταν λέμε στο ιδιωτικό τομέα, είναι στα 780 και με το ζώο να φτάσει στα 1000 ευρώ, όταν η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση που ευαγγελίζεται λέει ότι όποιος παίρνει κάτω από 1200 ευρώ είναι στο όριο της φτώχειας αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά οδηγεί σε αυτό. Και έχουμε, να σας πω, ναι. Σήμερα το 2023 έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ η επιστήμη, η παραγωγή πραγματικά που θα μπορούσε να ζήσει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού πάρα πολύ καλύτερα. Αρκεί να πιστέψεις δυνάμεις ότι δεν μπορεί να είναι μια ζωή το υποζύγιο. Θέλω να πάμε λίγο και στο κομμάτι της καθημερινότητας των κριτικών και κάποια προβλήματα τα οποία μας προβληματίζουν και μας ανησυχούν και ζητούμε απαντήσεις εδώ στο τοπικό επίπεδο. Κύριε Ανδρεαδάκη, έχουμε σέλθει σε μια αναπτυξιακή τροχιά όσον αφορά την περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε το αεροδρόμιο Καστελίου. Έχουμε ένα ΒΟΑΚ, ο σχεδιασμός του οποίου τρέχει σύμφωνα με αναφορές κυβερνητικών στελεχών. Εκεί πρέπει να μείνουμε. Υπάρχουν και κάποιοι άξονες που θα πρέπει να εστιάσουμε και θα πρέπει την επομένη των εκλογών και η Νέα Δημοκρατία μέσα από το πρόγραμμά της να δώσει βάση. Έχουμε πει ότι η εξέλιξη του κράτους. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα. Και προσέξτε, για να μην το κάνουμε λίγο από εδώ και από εκεί, και εκπροσωπείτε και ένα νομό, μια περιφερειακή ενότητα όπως είναι το Λασίθι, που πάντα διαχρονικά νιώθει αδικημένο σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη. Και καλά έκανε αυτό μέχρι το 2019 που ήρθε η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Αλλά θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σύντομο σχόλιο γιατί κάτι άκουσα για τη ΔΕΗ. Να θυμίσω εδώ πέρα, πρέπει να το απαντήσω. Δεν γίνεται, ένα μικρό σχόλιο. Ότι την ΔΕΗ την παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα, ξαναθυμίζω, με την έρευνα Μακινζή μάλλον. Χρεοκοπημένη και έτοιμη να κλείσει. Πρόβλεψη για πώληση των μετοχών της ήταν γραμμένη στο μνημόνιο που είχε υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο διοικητής της ΔΕΗ, ο οποίος ήταν διορισμένος από το ΣΥΡΙΖΑ,
είπε στη Βουλή ότι θα απολυόταν περί των 100 εκατομμυρίων και μάλιστα το ποσό αυτό το είχε εντάξει ο κύριος Τσακαλώτος στον προϋπολογισμό του 2018. Ενώ η Νέα Δημοκρατία, να θυμίσω, ότι για τις συμμετοχές αυτές πήρε 900 εκατομμύρια. Δηλαδή, αυτό που θα πούλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ για 100, η Νέα Δημοκρατία το πούλησε 900. Έρχομαι τώρα στο κομμάτι. Πάμε σε αυτά που αφορούν και τον κόσμο και τους κριτικούς. Μάλιστα. Έρχομαι και στο κομμάτι των αποδόμων. Η αλήθεια είναι και συμφωνώ απόλυτα ότι δικαιολογημένα οι λασιθιώτες μέχρι και το 2019 μπορούσαν να νιώθουν αντικειμένοι ίσως ό,τι έχει να κάνει με τα έργα υποδομής στην Κρήτη. Και μετά από μια δεκαετία, παρόλα αυτά, μετά από μια δεκαπενταετία υποανάπτυξης, η Νέα Δημοκρατία με κονδύλια ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων τα 3,5 αυτά αφορούν την Κρήτη, ήρθε να διορθώσει αυτή την κατάσταση υπό επένδυση. Πάμε να φέρουμε ένα παράδειγμα σε επίπεδο Ανατολικής Κρήτης. Είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 149 εκατομμυρίων για κομμάτια εντός του Λασιθίου. Το ένα κομμάτι, 93 εκατομμύρια σημειωτών το συγκεκριμένο που θα αναφέρω τώρα, από το Καλό Χωριό έως τη γέφυρα του Φρουζή και από τη γέφυρα μετά, το δεύτερο κομμάτι, από τη γέφυρα του Φρουζή έως και την διακλάδωση της Παχιάμου ύψους 53 εκατομμύριων. Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, θυμίζω. Εξασφαλισμένη. Για το τμήμα Καλό Χωριό, γέφυρα Φρουζή, έχουμε εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και κτηματολογικές μελέτες, ενώ για το δεύτερο τμήμα είναι ολοκληρωμένα. Υπάρχει πλήρη ωριμότητα του έργου. Επίσης, για το τμήμα στο Καβούσι έχει εγκριθεί μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, καθώς έχουν εκπονηθεί κιόλας και μελέτες. Το τμήμα αυτό θα προχωρήσει. Είναι συνολικού μήκους 32 χιλιόμετρων. Είναι μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν κατά πολύ την εικόνα της Ανατολικής Κρήτης σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο κομμάτι. Φτάνει μόνο να σας πω ότι από τα 70 χιλιόμετρα θα πέσουμε στα 53. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρω για να το γνωρίζουν και οι λασιθιώτες, γιατί εγώ εδώ πέρα το Λασίθι εκπροσωπώ, είναι ότι για το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και για την παλαιά εθνική οδό. Για την αναπαλαίωση της παλαιάς εθνικής οδού, όπου θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν οι λασιθιώτες, οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να μην θέλουν να χρησιμοποιούν διόδια ή κατά την περίοδο που εκτελούνται μάλλον τα έργα, να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Μάλιστα. Να περάσω. Κύριε Αρμουντάκη. Να μιλήσω μια απάντηση για το δρόμο Νεάπολη, Άγιο Νικόλαο Νεάπολης. Υπήρχε μελέτη επί ΣΥΡΙΖΑ. Η μελέτη αυτή αναθεωρήθηκε, διπλασιάστηκε το κόστος της και δημοπρατήθηκε με 7% έκπτωση. Με 7% έκπτωση είναι σαν να είναι απευθείας ανάθεση. Τα έργα αυτά, τα οδικά, πάνε τουλάχιστον 30-40% εκπτώσεις. Σας είπα ότι υπήρχε μελέτη, διπλασιάστηκε το κόστος της και δημοπρατήθηκε. Υπάρχει εκεί πέρα ένα μελανό σημείο. Όσον αφορά τις υποδομές, αν έχω το λόγο. Βέβαια. Λοιπόν, ο ΒΟΑΚ καλώς γίνεται, να πούμε ότι δρομολογείται με αργά βήματα. Θα πω το θετικό μου. Ένας άλλος δρόμος όμως που πρέπει να μπει άμεσα και έπρεπε να έχει μπει στη μελέτη του αεροδρομίου του Καστελίου είναι ο νότιος οδικός άξονας. Δηλαδή, από τη Μεσαρά και από το Νότιο Ρέθυμνο για να πάμε στο αεροδρόμιο, δεν υπάρχει δρόμος ανάλογος να σηκώσει αυτό το κυκλοφοριακό φόρτο που θα δημιουργηθεί μετά το αεροδρόμιο. Ή πρέπει να πηγαίνω μέσω Ηρακλείου στο Καστέλι, από τη Μεσαρά, ή πρέπει να γίνει αυτός ο δρόμος όπως οτιδήποτε. Αναγκαίο λοιπόν ο νότιος οδικός άξονας να μπει άμεσα στα. Εμείς, σαν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, άμεσα πρέπει να προχωρήσει. Ένα άλλο κομμάτι που έχει στόχο όλη η Κρήτη, δεν είναι μόνο ο νομός Ηρακλείου, είναι το υπαρχιακό οδικό δίκτυο. Το υπαρχιακό οδικό δίκτυο είναι υποβαθμισμένο, είναι της δεκαετίας του 60. Και στην περιοχή σας, εκεί στο Δήμο Φεστού, είναι πολλά τα προβλήματα. Ναι, λοιπόν, το υπαρχιακό οδικό δίκτυο, όχι μόνο στο Δήμο το δικό μας. Επειδή το γνωρίζετε καλύτερα, φαντάζομαι. Σε όλο τον νομό, επειδή περπατάμε τώρα, βλέπουμε τι δίκτυο υπάρχει.
λίγαν επικίνδυνοι. Και θέλω να σα πω και κάτι. Τα περισσότερα ατυχήματα, λέμε, αναδεικνύουμε τα δυστυχήματα που γίνονται στο ΟΑΚ. Τα περισσότερα είναι στο υπαρχιακό οδικό δίκτυο. Στατιστικά. Διότι είναι και τεράστιο και υποβαθμισμένο. Μάλιστα. Το άλλο θέμα που πρέπει να δώσουμε και στην περιοχή τη δική μας είναι ότι το έχουμε θέμα νερού. Δηλαδή, η Μεσαρά, ο κάμπος Μεσαράς που είναι ο μεγαλύτερος κάμπος της Κρήτης και από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα και πιο παραγωγικούς, δεν υπάρχει. Υπάρχει το φράγμα Φανερωμένης, το οποίο φέτος θα είναι από 19 εκατομμύρια χωρητικότητα, θα έχει μόνο 5 εκατομμύρια με 6. Διότι δεν έχει βροχή. Και χρειάζεται άμεσα η εκτροπή του πλατή. Υπάρχει μελέτη. Υπάρχει μελέτη, όρημη μελέτη για την εκτροπή του πλατή ποταμού να φέρει μια ποσότητα από το πλατή ποταμού από το Ρέθυμνο, από τα νότια του Ρεθύμνου, να στη Μεσαρά. Που είναι απαραίτητο. Θέλω και το άλλο να τονίσω. Τα προβλήματα του κάμπου της Μεσαράς είναι η μείωση των αποθεμάτων των υπογείων υδάτων. Η υποβάθμιση της ποιότητας των υπογείων υδάτων, η φαλμύρωση. Ήδη τη θάλασσα έχει 500 μέτρα από το παραλιακό μέτωπο, έχει εισέλθει μέσα στο υδροφορέα του κάμπου. Το ενεργειακό κόστος άντλησης του ύδατος, τεράστιο. Το οικονομικό κόστος εκμετάλλησης των υδρογεωτρήσεων, τεράστιο. Γι' αυτό χρειάζονται έργα για αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γωνιανάκη. Όσον αφορά τα έργα. Γίνονται έργα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Σύμφωνα με άποψη και την ατζέντα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έργα που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί η Κρήτη μια ζωή ήταν αδικημένη και τα έχει πληρώσει και ο κρητικός και ο ελληνικός λαός. Και ειδικότερα δεν θα έπρεπε να γίνονται έργα μέσω ΣΔΙΤ. Και το λέω τώρα γιατί θα γίνει ο ΒΟΑΚ, ο φωνικός ΒΟΑΚ, που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια και θα είναι με διόδια. Δηλαδή, δεν μας φτάνει η τιμή της βενζίνας, θα έχουμε και διόδια. Ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Αντίστοιχα και το αεροδρόμιο, που βλέπουμε να φτιάχνεται ένα μεγάλο αεροδρόμιο, αλλά δίπλα στο Αρκαλοχώρι, ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα για τους σεισμόπληκτους που είναι ακόμη σε κοντέινερ. Και εδώ έργα που έχει ανάγκη πραγματικά ο ελληνικός λαός, ο κρητικός λαός, όπως η αντισεισμική θωράκιση, αντιπλημμυρική προστασία, αντιπυρική προστασία και ειδικότερα για την αντισεισμική θωράκιση. Που εκεί δεν έχει φράγκα, να το πούμε, να το καταλαβαίνει ο ιδιώτης, άρα δεν επενδύει καμία κυβέρνηση. Και ειδικότερα σε μια χώρα και μια περιοχή που είμαστε σεισμογενείς και έχουμε αυτή τη στιγμή πανελλαδικά 4.000 σχολεία μόνο που είναι πριν το 59 και είναι και του προηγούμενου αιώνα και αντίστοιχα και οι κατοικίες χτισμένες στις δεκαετίες του 80, του 60 που είναι καθόλου με αντισεισμικούς κανονισμούς να μην επιδοτούνται τέτοια έργα. Και ειδικότερα να λέμε μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, συμβάντα που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε, ενώ θα μπορούσαν να λυθούν και να γίνουν τέτοια έργα προς όφελος όλου του κρητικού λαού και όχι για να οικονομήσουν κάποιες μεγάλες εταιρείες, κάποια μονοπόλια και ουσιαστικά να γίνονται και αυτά για άλλο σκοπό. Κύριε Γωνιανάκη, να κλείσουμε. Τελευταία θεματική, το διακύβευμα των εκλογών. Ποιο πρέπει να είναι. Να βγει ενισχυμένο το ΚΚΕ, κύριε, για να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση με οποιαδήποτε κυβέρνηση, αν προκύψει μετά τις εκλογές, γιατί ουσιαστικά έρχεται ένας οδοστοτήρας αντιλαϊκών και αντεργατικών μέτρων, και ειδικότερα γιατί είναι και αναμική η ανάκαμψη που έχουμε και βλέπουμε τα κρούσματα και στην Αμερική, αλλά και στην Ελβετία, της κρίσης ουσιαστικά που έρχονται. Και κύριε, πρέπει να ετοιμαστεί ο ελληνικός λαός πραγματικά πως με ένα ενισχυμένο ΚΚΕ θα μπορεί να βάλει φρένο πραγματικά στο μεσαίωνα που μας ετοιμάζουν. Γιατί πραγματικά μέτρα που έχουν περάσει, αλλά και αυτά που σκέφτονται ακόμη, πρέπει ουσιαστικά να μπει ένα φρένο. Και όσο ενισχυμένο το ΚΚΕ, τόσο πιο καλά για τον εργαζόμενο λαό. Κύριε Αρμουντάκη. Με πρώτο κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πιστεύω ότι θα υπάρξει μια, εάν δεν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, μια συνεργασία με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις για την καλυτέρευση των συνθήκων διαβίωσης του τόπου μας. Είναι και το μέρα 25 μέσα σε αυτές τις δημοκρατικές δυνάμεις. Κύριε Ανδρεαδάκη. Ήθελα να το θέσω. Για πείτε μου, διακύβευμα εκλογών. Το διακύβευμα των εκλογών είναι ξεκάθαρο για μας. Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τον ελληνικό λαό στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι ώστε να συνεχίσει το σπουδαίο έργο το οποίο έχει διατελέσει μέχρι σήμερα, να ενισχύουμε την κοινωνία μας. Να ενισχύουμε, να εδραιώνουμε τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές γίγνεσθε, ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων
Και έτσι μπορούμε να βαδίσουμε με σταθερά πλέον βήματα στο μέλλον ως μια ισχυρή χώρα ανάμεσα στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θέσετε το ερώτημα στον κύριο Αρμουτάκη, αλλά μετά θέλω να μου πείτε σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, με ποιους θα καθίσετε στο τραπέζι για να συνεργαστείτε. Αλλά θα θέσετε πρώτα την ερώτηση όπως πρέπει να το κάνουμε στον κύριο Αρμουτάκη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν το Μέρα 25 και ο κύριος Βαρουφάκης είναι ένα από τα κόμματα τα οποία. Είναι, θέλετε να συγκυβερνήσετε. Γιατί εδώ πέρα μας έχουν μπερδέψει λίγο τα στελέχη σας. Είναι κατανοητό αυτό. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτός με συνεργασίες από το δημοκρατικό χώρο. Τον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο. Για μια κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να δώσει λύση στα χρόνια προβλήματα και στα προβλήματα που έχει αφήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Με προσφυγό τον κύριο Τσίπρα, ναι. Απλά δεν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν την περίπτωση. Θα προκύψει και αυτό. Θα δούμε. Μάλιστα. Κύριε Ανδρεαδάκη, για πείτε μου, σε περίπτωση που δεν βγουν, δεν βγει αυτοδυναμία, με ποιους θα καθέσει ο τραπέζι? Κατά την άποψη τη δική μου, το μοναδικό κόμμα που θα μπορούσε να υπάρξει Νέα Δημοκρατία σε μια ενδεχομένη συγκυβέρνηση είναι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ μας λύσει κάποια κέρια ζητήματα. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο άγνωστος Χ? Τι θέλει να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης που μας το πάει από εδώ, μας το φέρνει από την άλλη και εν τέλει δεν μας λέει τίποτα? Αν λοιπόν λύσει αυτά τα ζητήματα, μάλιστα, και πάρουν μια ξεκάθαρη απάντηση, τότε. Πιστεύετε. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα, πάντως να το πω εγώ, γιατί τότε το μνημόνιο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τον ζωρίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε. Πιστεύετε ότι το κοινάλ με το πυρήνα των ακροδεξιών που έχει στα κύρια υπουργεία, τα βασικότερα υπουργεία, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ανάπτυξης, με αυτούς τρεις υπουργούς μπορεί να συνεργαστεί το κοινάλ? Ακροδεξί είναι. Γιατί δεν έχουν συνεργαστεί? Εσείς τους χαρακτηρίζετε ακροδεξίους. Δεν έχουν συνεργαστεί. Δεν έχουν συνεργαστεί. Πότε συνεργαστήκαν? Στην κυβέρνηση, στη συγκυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά, να σας θυμίσω. Αλλά να μην μας κάνετε σε εμάς όμως υποδείξεις για ακροδεξιά, γιατί να σας θυμίσω ότι είχατε ίσως λίγο-λίγο συνεργαστεί με τη Χρυσή Αυγή τότε για να ρίξετε τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτά να τα θυμηθούμε. Γιατί δεν έχουμε κοντή μνήμη. Η μνήμη μας είναι πάρα πολύ καλή. Με ποιον τη ρίξατε? Τη Χρυσή Αυγή κάνετε αυτά τα παιχνίδια που κάνετε τώρα και ψάχνετε τρεις φορές, έχετε βάλει τροπολογίες για να δώσετε να βγάλετε τη Χρυσή Αυγή. Και δεν το θέλετε να τη βγάλετε. Απλά παίζετε παιχνίδια για να δείτε πώς. Πάμε να κλείσουμε. Παρά 25 είναι. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ανδρεαδάκη, κύριε Αρμουτάκη, κύριε Γωνιανάκη. Καλή επιτυχία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ακόμα ένα μήνα και, έτσι δεν είναι, περίπου και κάτι μέρες και 2-3 μέρες μέχρι τις εκλογές. Να είστε καλά, καλή δύναμη.